ΑΦΙΣ.KL. ΑΦΙΣ Κλαπάνια ΔΕΕ. Συνεχώς δίπλα στον αγρότη. Με πολλήπλευρες εκδηλώσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης κοινωνίας και συστράτευσή της στον αγώνα για την εξάλληψη του φαινομένου της έμφυλης βίας και ειδικότερα των στερεότυπων εκείνων που καθιστούν τη βίαιη συμπεριφορά αποδεκτή, πραγματοποιούν κόμματα και οργανώσεις με την ευκαιρία της σημερινής Παγκόσμιας ημέρας για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. 25 Νοεμβρίου σήμερα είναι της Αγίας Εκατερίνης. Χρόνια πολλά σε όλες τις εορτάζουσες, αλλά συγχρόνως είναι και Παγκόσμια μέρα κατά της βίας κατά των γυναικών. Η βία κατά των γυναικών είναι μία από τις απεχθέστερες μορφές βίας. Η βία κατά των γυναικών αποτελεί πρόβλημα που διαπερνά όλους τους πολιτισμούς, όλες τις χώρες, όλες τις κοινωνίες, ανεξάρτητα από έθιμα ή παραδόσεις, κοινωνική τάξη, μόρφωση, επίπεδο υγείας. Το ζήτημα αυτό πλέον αναγνωρίζεται ως έγκλημα με άμεσες και έμεσες επιπτώσεις τόσο για τις γυναίκες θύματα, όσο και για την κοινωνία στο σύνολό της. Στατιστικά, μία στις τρεις γυναίκες σε όλη την Ευρώπη κακοποιείται και στην Ελλάδα μία στις τέσσερις. Αυτό είναι κατά τι καλύτερο, αλλά ίσως έχει να κάνει το ότι οι γυναίκες δεν προβάλλουν το πρόβλημά τους προς τα έξω. Εμείς εδώ, στο Δήμο Σερών, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, έχουμε το Συμβουλευτικό Κέντρο για Κακοποιημένες Γυναίκες, το οποίο μπορούν να αποτανθούν όσες κυρίες έχουν πρόβλημα, με απόλυτη αχαιμήθεια και να συζητήσουν με τους ειδικούς. Επίσης υπάρχει το 15900, είναι μια γραμμή στην οποία μπορούν να απευθύνονται όσες κυρίες έχουν πρόβλημα πανελλαδικά. Αυτή τη στιγμή, σαν Συμβουλευτικό Κέντρο, έχουμε 117 περιστατικά μέσα σε 2,5 χρόνια, το 90% των οποίων αφορά ενδοοικογενειακή βία. Το προσωπικό μας κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να συμπαρασταθεί στις κυρίες αυτές και επίσης να τις δείξει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθούν. Σήμερα το πρωί, στελέχη από το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερών προχώρησε σε διανομή φυλαδίων και ενημέρωνε τους αιρέους για το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου των Σερών. Το ποσοστό και μόνο το νούμερο μάλλον των κυριών οι οποίες απευθύνθηκαν στα 2,5 αυτά χρόνια, 117 περιστατικά, νομίζω ότι σημαίνει ότι μιλάνε, έχουν αρχίσει να ανοίγονται οι κυρίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα περιστατικά το κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν τέτοιου είδους δράσεις όπως αυτή η σημερινή, το street work, αποσκοπεί σε αυτό, προκειμένου καμία κυρία, σε καμιά γυναίκα δεν αξίζει να υφίσταται καμιά μορφή βίας. Θα ήθελα να πω ότι καμιά γυναίκα δεν αξίζει να υφίσταται αυτό. Πρώτα αυτό. Αλλά αν τυχόν συμβαίνει, ας μην επαναπαύονται οι κυρίες ότι συνέβη μια φορά και θα περάσει, ως συνήθως μια φορά σημαίνει SAE. Γι' αυτό λοιπόν να απευθυνθούν είτε στο 15900 στην πανελλαδική γραμμή, είτε στο 22253 που είναι το τηλέφωνο του Συμβουλευτικού Κέντρου, προκειμένου οι ειδικοί να βοηθήσουν την κυρία αυτή. Το ένα είναι το σίγουρο, αυτό το οποίο πρέπει να αποφύγουν είναι να κρατήσουν το πρόβλημα για τις ίδιες. Πρέπει να το βγάλουν, αλλά να το βγάλουν σε ανθρώπους ειδικούς και εκεί όπου υπάρχει αχαιμήθεια, προκειμένου να μην εκτεθούν, αλλά να βοηθήσουν τον εαυτό τους.